Είναι εντυπωσιακές αυτές οι λύσεις και είμαι σίγουρος ότι το έχετε αισθανθεί και εσείς. Έχουμε αυτή την κουλτούρα startup νεοφυούς επιχείρησης που υπάρχει στην ομάδα, κάτι το οποίο μας οδήγησε στο να αναπτύξουμε μια ευρεία γκάμα ψηφιακών υπηρεσιών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη δουλειά που το Υπουργείο αλλά και η ομάδα έχουν κάνει σε σχέση με τη διευκόλυνση των Ελλήνων πολιτών, των ελληνικών εταιριών και στη διάδραση με το κράτος. Φυσικά, ο COVID έδρασε ως ένας μεγάλος επιταχυντής για τις ψηφιακές μας υπηρεσίες. Και έγινε σαφές σε εμάς, αλλά και σε μένα προσωπικά, όταν επικοινωνήσαμε σε κάποια φάση, στην αρχή του έτους, ότι θα χρειαστούμε ευρωπαϊκά εργαλεία, τα οποία τι θα έκαναν, τα οποία θα είχαν προσέφεραν μια ταχεία λωρίδα για τους ταξιδιώτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα ως τουριστική χώρα, αλλά είναι σημαντικό για κάθε ένα ξεχωριστά κράτος μέλος της ΕΕ, αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την ελευθερία της κίνησης πολιτικής. Τώρα έχουμε το νομικό πλαίσιο. Εμείς ως Ελλάδα, ως χώρα, είμαστε έτοιμοι να λανσάρουμε αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό νωρίτερα από τον Ιούλιο, νωρίτερα από την 1η Ιουλίου. Και φυσικά ενθαρρύνουμε κάθε κράτος μέλος να διασφαλίσει ότι θα σεβαστεί αυτό το χρονοδιάγραμμα για να αποφύγουμε τους πολύπλοκους διμερείς δεσμούς που θα έπρεπε να συνάψουμε αν δεν υπήρχε έγκριση σε ένα τέτοιο ψηφιακό εργαλείο. Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, τι είναι? Είναι ένα εργαλείο γρήγορων ταξιδιών. Θα καταστήσει τα ταξίδια πιο εύκολα, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, φυσικά. Και επιτρέψτε μου να καταλήξω λέγοντας πως αυτή η πρωτοβουλία εκπροσωπεί το απάβγασμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αλλά πάνω απ' όλα θα έλεγα ότι είναι μια υπενθύμηση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βρει ιδεών, λύσεων που πραγματικά μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια γοργή αλλαγή.